Πρόκειται για βάρκες και παλιά λιευτικά σκάφη που σκουριάζουν εδώ και αρκετά χρόνια στην προβλήτα 4 και 5 στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρκετά παρουσιάζουν ζημιές και έχουν εγκαταληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολύ παλιά σκάφη εκεί, τα οποία είναι στην ξηρά πάρα πολλά χρόνια. Οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν εγκαταλείψει, δεν ενδιαφέρονται, παρά το ότι εμείς τους χρεώνουμε με τα τέλη τα οποία πρέπει να πληρώνουν επειδή καταλαμβάνουν χώρο του λιμανιού. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου, όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτή την περίπτωση και την νομοθεσία που προβλέπεται. Η νομοθεσία λοιπόν μας λέει ότι σε αυτά τα σκάφη, εφόσον στέλνουμε ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες τους και δεν υπάρχει ανταπόκριση, πρώτο. Δεύτερο, είμαστε υποχρεωμένοι από την νομοθεσία να τα βγάλουμε 3 φορές σε πληστηριασμό. Συνολικά πρόκειται για 50 σκάφη με τον οργανισμό Λιμένος να κινεί τις διαδικασίες του πληστηριασμού, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, οι οποίες κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον, όπως δηλώνει ο Γιάννης Βαρδαβάς. Υπάρχουν σκάφη τα οποία πραγματικά είναι εντελώς κατεστραμμένα. Υπάρχουν κάποια τα οποία θέλουν λεφτά για να τα φτιάξεις, γι' αυτό ίσως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχει τώρα και 2-3 περιπτώσεις που είναι σκάφη μεγάλα, δηλαδή τώρα σε αυτή το διαγωνισμό υπήρξε και ένα παλιό ρημουλκό, το οποίο μόνο σίδερα να το πουλήσει, αυτό έχει κάποια αξία. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανείς ενδιαφερόμενος. Άμεσα θα τρέξει ένας ακόμη διαγωνισμός με μηδενική προσφορά, όπως δήλωσε ο κ. Βαρδαβάς, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον, τότε τα σκάφη και οι βάρκες θα καταστραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφού λοιπόν τελείωσε τώρα και η τρίτη φάση αυτού του διαγωνισμού, θα βγάλουμε ένα τέταρτο διαγωνισμό με μηδενική πλέον προσφορά. Δηλαδή μέχρι τώρα βγάζαμε και λέγαμε το τάδε σκάφος 300 ευρώ, το τάδε 450. Με μηδενική. Τώρα θα βγάλουμε την τέταρτη φορά μηδενική προσφορά και αν και πάλι δεν βρεθεί κάποιος να πει ότι εγώ θα πάρω αυτό, τότε πλέον θα αναγκαστούμε εμείς να τα καταστρέψουμε. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε από εκεί να φύγουν για να διάσει ο χώρος. Τώρα που θα έρθει και ο κύριος Γκριμάντλιου, πιστεύω ότι αυτός θα τηρήσει άλλες διαδικασίες, γιατί δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένος να τηρήσει τις διαδικασίες του Δημοσίου.